Παρά το γεγονός του ότι η πανδημία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τη φετινή τουριστική σεζόν, δεν είναι λίγοι τουρίστες που και φέτος ψήφισαν Κρήτη για τις διακοπές τους. Ο φακός της Κρήτη TV συνάντησε επισκέπτες στο κέντρο του Ηρακλείου και μίλησε μαζί τους για την εμπειρία διακοπών στην εποχή του COVID. Περνάω πολύ καλά. Yeah. Προτείνω σε όλους τους τουρίστες να επισκεφούν το νησί σας. Nice. Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό λόγω μάσκας, όμως περνάμε υπέροχα. Αγαπώ το νησί σας, περνάω φανταστικά. Όπως δήλωσαν στην κάμερα της Κρήτη TV τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ο φόβος για τον κορονοϊό δεν είναι τόσο μεγάλος. Με την προϋπόθεση όμως πως όλοι παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να αποφευχθεί η διασπορά. Πραγματικά δεν φοβόμαστε. Είμαστε 4 άτομα και προσέχουμε και φοράμε τη μάσκα όταν υπάρξει συνωστισμός. Εδώ δεν φοβάμαι. Στην Ολλανδία φοβάμαι περισσότερο. Εκεί η μάσκα δεν είναι απαραίτητη όσον αφορά τη χρήση. Εδώ τη χρησιμοποιούν στα μαγαζιά. Νιώθω ασφαλής. Η διαμορφωμένη κατάσταση λόγω της πανδημίας επέφερε μεγάλο προβληματισμό στον κλάδο των ξενοδόχων, όπως δηλώνει ο πρόεδρος ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης. Ο προβληματισμός στους ξενοδόχους είναι τεράστιος. Να ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη πτώση. Εμείς περιμένουμε ένα 20% περίπου με 25% του 2019. Είναι τεράστιο το νούμερο αν το αναλογιστεί κανείς. Δυστυχώς για μας είναι μια χαμένη σεζόν. Είπαμε θα βάλουμε ένα χ και θα πάμε παρακάτω γιατί πρέπει να βλέπουμε το μέλλον και δεν μπορούμε να μένουμε σταθεροί. Πάντα πρέπει να είμαστε εδώ, η Κρήτη είναι παρόν παντού. Η ανάκαμψη μετά από την υγειονομική και οικονομική λέλαπα που έφερε ο κορονοϊός μοιάζει όνειρο απατηλό. Φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γενικώς ξεκινήσαμε πάρα πολύ χαμηλά τον Ιούλιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τέτοια εποχή πέρυσι είχαμε τις βλάσεις αφήξεις καθημερινά. Πάντα θέλουμε οι πελάτες μας να νιώθουν ασφαλείς και να γυρνάνε πίσω στα σπίτια τους ασφαλείς.